Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Βέτα, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τον κύριο Νίκο Παπαναστάση, βουλευτή του ΚΚΕ. Γεια σας. Κάπου στην κίνηση είναι και ο κύριος Οικονόμου. Ελπίζω να μας προλάβει για να τον προλάβουμε. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Βέτα. Για να είμαι έτοιμος να μιλάω πιο αργά σήμερα για να προλάβει ο κύριος Οικονόμου να έρθει. Θα προλάβει. Ελπίζω να προλάβει. Λοιπόν. Βλέπω ότι κλιμακώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με το κατηγορητήριο που μας έδειξε στα social ο κύριος Κασελάκης στην αντεπίθεση. Είστε σίγουροι ότι θα αποδεχθεί την πρόκληση η Νέα Δημοκρατία για να προχωρήσει η διαδικασία ή πάλι θα πάμε σε μια παροδία όπως ήταν? Κοιτάξτε, το μότο το δικό μας δεν είναι να αποδεχθεί. Εμείς κάνουμε το χρέος μας. Mm-hmm. Απέναντι στους νεκρούς, απέναντι στους συγγενείς, απέναντι στους ανθρώπους που έχουν πονέσει, απέναντι στους τραυματίες, απέναντι στην ελληνική κοινωνία, απέναντι στο Σύνταγμά μας, απέναντι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, απέναντι στο κόμμα μας και στην ιδεολογία μας. Mm-hmm. Αυτό κάνουμε, αυτό πράττουμε και μέχρι εκεί πάμε. Θα πιέσουμε όσο μπορούμε τα πράγματα για να πάει ένας υπουργός επιτέλους στην προανακριτική, για να συζητήσουμε εκεί, να συζητηθεί μάλλον εκεί στην προανακριτική, η ενδεχόμενη εμπλοκή του. Αυτός ο οποίος δεν φοβάται, μάλλον αυτός ο οποίος δεν έχει να κρύψει κάτι. Νομίζω πως δεν φοβάται. Και θα έπρεπε τα πολιτικά πρόσωπα, και για το καλό, επιμένω και το λέω συνέχεια όλο αυτόν τον καιρό, για το καλό του συνόλου του πολιτικού κόσμου, να φτάνει, ξέρετε, τα όρια της θεσμικής του, θα έλεγα, αξιοπρέπειας και να πηγαίνει μόνος του. Δεν χρειάζεται, ξέρετε, πολλές φορές. Βγήκε ο κύριος Πίρτζης. Και γι' αυτό να ακούγονται πράγματα, για παράδειγμα, το ίδιο το έχει πει. Εάν εμπλέκομαι, τότε ορθότατα να πάω στη δικαιοσύνη μόνος μου και να συζητηθεί εκεί, να αναλυθεί εκεί και να εξεταστεί η όποια εμπλοκή μου. Ωραία, και να αποποδοθεί ό,τι πρέπει να αποποδοθεί. Τα ακούω αυτό θεωρητικό. Πρακτικά έχει παραγραφεί ότι είναι για τον κύριο Σπίτι. Πρακτικά, οπότε... ακούστε μου όμως, ξέρετε, καμιά φορά συζητάμε για την παραγραφή. Εάν συμβαίνει η παραγραφή, που δεν συμβαίνει εύκολα η παραγραφή, θα το δούμε αυτό. Υπάρχουν συνταγματολόγοι οι οποίοι αναιρούν αυτό ή έχουν μια αντίθετη άποψη. Το λέει και ο ίδιος ο κύριος Σπίτι, ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ακόμα δεν έχει παραγραφεί. Ας το έλεγε και ο κύριος Καραμαλής, και ας μην πήγαινε. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι η αξιοπιστία μας. Η αξιοπιστία όλων μας έναντι του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω αναβαθμίζεται. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Και... ότι η νομοθετική εξουσία είστε εσείς. Ενώ σωστά, η πολιτική, το κοινοβούλιο. Ότι ορθά. Συζητάμε για κάτι ορθά. Που μπορείτε εσείς να το αλλάξετε. Ήταν η ηθική πλευρά, αυτό που ανέφερα πριν από λίγο, ήταν η ηθική πλευρά του ζητήματος. Υπάρχει όμως και η ουσιαστική πλευρά του ζητήματος, δηλαδή η κοινοβουλευτική πρακτική και η θεσμική μας πρακτική. Δηλαδή, εμείς οφείλουμε να προτείνουμε προανακριτική με βάση ένα συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Το οποίο θα ανακοινωθεί ως τον ΟΥΠΟ και θα είναι αναλυτικότατο. Αυτό λοιπόν θα κατευθυνθεί στις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες θα το αξιολογήσουν και θα αποφασίσουν με βάση και αυτό αλλά και τις δικές τους απόψεις, αν πρέπει να ψηφίσουν υπέρ του να πάει ο κύριος Καραμαλής σε προανακριτική, δηλαδή υπέρ του να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Αυτό είναι η ουσία του πράγματος και νομίζω ότι θέλω να σας πω μερικά πράγματα. Νομίζω θα έχετε δει και στο διαδίκτυο κάποια από αυτά τα ζητήματα που. Τέλος πάντων, στοιχειοθετούν ενδεχόμενη ενοχή του κυρίου Καραμαλή. Αλλά νομίζω ότι αύριο, μια σπουδαία μέρα, θα το δούμε. Η αντιπολίτευση γενικά, τι πιστεύει ότι κατάφερε με την πρόταση της πιστείας? Καταφέρατε κάτι σαν σύσσωμη αντιπολίτευση των προοδευτικών κομμάτων? Κοιτάξτε, σε μένα, ναι, και στους δύο μετά, και κύριε Παναστάση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πέρα από την εικόνα του ότι η αντιπολίτευση, ακούγεται πάρα πολύ συχνά ότι η αντιπολίτευση δεν έχει να χάσει και τίποτα, μόνο συζητάει, μόνο ζητάει. Mm-hmm. Νομίζω ότι είδαμε τι σκεφτόταν ο κόσμος. 1,5 εκατομμύριο κόσμος έχει στη συνείδησή του ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι σε ένα σημαντικό βαθμό η κυβέρνηση αυτή με αυτόν ή τον άλλον τρόπο παραχαράσει την ιστορία και προσπαθεί να κουκουλώσει τα πράγματα. Αυτή είναι η αντίληψη που έχει ο κόσμος. Mm-hmm. Έτσι πρωτόλια και έτσι τα έλεγα πιο απομακρυσμένα, όπως το βλέπει ο κόσμος από το σπίτι του, από τις συζητήσεις του, από τα καφενεία του, από την οικογένειά του. Άρα λοιπόν πράξαμε αυτό που έπρεπε να πράξουμε, το δέον. Τι έπρεπε να κάνουμε? Έπρεπε να κάνουμε λοιπόν να έρθουμε κοντά σε αυτή την αντίληψη, σε αυτό το έλλειμμα και το αισθήματος δικαιοσύνης του κόσμου και να πράξουμε αυτό. Να ενωθούμε, να προσθέσουμε και εμείς το λιθαράκι μας, όπως έκαναν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, για να γίνουν περισσότερα πράγματα, για να κινητοποιήσουμε τα πράγματα περισσότερο. Μπας και, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, ο κύριος Καραμαλής. Κύριε Παναστάση, πέστε μας αν βγήκαμε σοφότεροι από την τρίμερη διαδικασία πρώτον. Και δεύτερον, αν σε αυτή την προανακριτική ανέρθει, το ΚΚΕ θα ψηφίσει υπέρ για να προχωρήσει τη διαδικασία? Ναι. Καταρχάς, να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
Το πόρισμά του το κατέθεσε και στη Βουλή και το έχει δώσει και στη δημοσιότητα ολοκληρωμένο, πιστεύοντας ότι αυτό το πόρισμα βοηθάει στο να στοχιοθετηθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες, και νομίζουμε ότι αυτό το πόρισμα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει έναν σύμμαχο. Και αυτός ο σύμμαχος δεν είναι άλλος από την συγκάλυψη και την ατιμορρησία που υποθάλπτει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, που πραγματικά δεν βοηθάει σε καμιά περίπτωση και είναι ένας νόμος που για να υπάρξει και να λειτουργεί σήμερα έχουν βάλει το χέρι του και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Κατά την άποψή μας, σε κάθε περίπτωση, εμείς υποστηρίζουμε ότι αυτός που θα δώσει τη λύση είναι ο λαϊκός παράγοντας και η αντίσταση την οποία θα δημιουργήσει απέναντι σε αυτό. Και το λέμε αυτό γιατί. Συμφωνείς αυτό, αλλά ο λαϊκός παράγοντας, επειδή τώρα δείχνει τη δύναμή του τελευταίο διάστημα, που μιλάμε πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες για την κοινωνική αντιπολίτευση που δείχνει τα δόντια της και τη δύναμή της, δίνει με τον τρόπο της εντολή στους εκπροσώπους της στο κοινοβούλιο να πράξουν τα δέοντα. Το ζήτημα είναι αν θα τα πράξετε εσείς αυτά που πρέπει, δηλαδή αν θα οδηγήσετε την υπόθεση σε μια λύση. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς το ότι είναι έγκλημα έχει καταχωρηθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Είδαμε ότι στη συζήτηση για την πρόταση Μομφής ο Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε έναν πραγματικά μεγάλο αγώνα για να εμψυχώσει πρώτα απ' όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και αυτοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι πλέον οι ευθύνες είναι τεράστιες, και βέβαια ακούστηκαν και πάρα πολλές ασχήμιες από πλευράς υπουργών, τις οποίες θα ήθελα να στοιχειοθετήσω για να πω ελάχιστες. Πρώτον, ήταν τροχαίο. Ήταν τροχαίο. Δηλαδή, πώς κάποιος δεν εφαρμόζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και συμβαίνει ένα τροχαίο, αυτό ήταν ένα τροχαίο. Ή αν τηρούνταν ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας. Αυτά είναι ντροπή πραγματικά να ακούγονται. Και το λέμε αυτό με πλήρη γνώση των εννοιών αυτών των όρων, γιατί οι νεκροί ήταν 57. Αν ήταν 3 ή 2, η Νέα Δημοκρατία θα είχε κάνει ό,τι μπορεί για να το προσπεράσει. Εδώ δεν μπορεί να το προσπεράσει. Τα συμπεράσματα τώρα της Επιτροπής. Δύο λόγια θα σας πω. Δύο λόγια. Ναι. Πρώτα απ' όλα, η Νέα Δημοκρατία, κοντάροντας εξ αρχής το ανθρώπινο λάθος, ενοχοποιεί τον μηχανοδηγό και τον σταθμάρχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καραμανλή, και το ΠΑΣΟΚ, που αν δεν τραγικό το γεγονός αυτό θα ήταν πραγματικά για γέλια, μέσα σε όλη την Εξεταστική Επιτροπή δεν μπόρεσε πια να βγάλει πόρισμα και πήγε έτσι. Εμείς σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε συμβάλλει στη διαλεύκανση αυτού του εγκλήματος του εγκλήματος ως κομμουνιστικό κόμμα, εμείς θα το στηρίξουμε. Να διαφωνήσω κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε πόρισμα, δεν κατέθεσε πόρισμα. Όχι, για το ΠΑΣΟΚ. Άμα στο ΠΑΣΟΚ. Κύριε Σχρόνου, καλώς ήρθατε. Δύσκολες μέρες έξω και με την κίνηση. Όχι, εντάξει, στη Βουλή είχαμε κολλήσει. Ωραία. Είπαν τις απόψεις τους σχετικά με το πόρισμα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ένα. Εάν καταθέσει το κατηγορητήριο που παρουσίασε σήμερα στα social ο κ. Κασελάκης και αύριο θα το έχουμε και στα χέρια μας. Τι λέει το κατηγορητήριο? Θα το μάθουμε. Δεν ξέρουμε ακόμα. Ξέρουμε ένα γενικό πλαίσιο έτσι όπως το περιέγραψε ο κ. Κασελάκης. Ασχέτως με το τι λέει το κατηγορητήριο, για εσάς θα είναι μια αφορμή για να τρέξει μια προανακριτική, να τελειώνει αυτή η ιστορία, να καθαρίσει? Όπως ξέρετε, για να υπάρξει προανακριτική πρέπει να υπάρχει κατηγορία. Διότι η προανακριτική είναι ουσιαστικά μια κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά έχει τη θέση εισαγγελέως και ανακριτού. Είναι ανακριτική διαδικασία γιατί θέλει το ποινικό κομμάτι. Το πολιτικό το είδαμε στην εξεταστική. Είναι έτσι η λειτουργία του πολιτεύματος και των κανόνων του, οι οποίοι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Δεν χωράει εκεί να κάνεις εντύπωση. Μπορεί να κάνεις εντύπωση στο κάθε κόμμα, προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσει του πάνω σε μια πολύ έτσι δύσκολη και θλιβερή ιστορία, υπόθεση, γιατί αυτό το δυστύχημα πραγματικά μας έχει όλους στεναχωρήσει και μας πικράνει, μας έχει πικράνει, αλλά καταλαβαίνετε όμως ότι αν φύγω από το πολιτικό κομμάτι και πάω στο ποινικό, πρέπει να υπάρχει μια κατηγορία. Εμείς οι δικηγόροι, αλλά όχι μόνο εμείς, όλοι όσοι διακονούμε τη δικαιοσύνη στην χώρα μας, κινούμεθα βάσει κανόνων. Γιατί αλλιώς είναι το να λέω
στην πάνω και στην κάτω πλατεία. Σύμφωνοι. Ένοχοι στη φυλακή. Σύμφωνοι. Έγκλημα, να τα λέμε έτσι, ελαφρά την καρδία. Και αλλιώς είναι όταν πηγαίνουν στο σύστημα. Υπάρχει πίεση της αντιπολίτευσης. Υπάρχει όμως και πίεση της κοινωνίας. Το βλέπετε στις δημοσκοπήσεις. Σαφέστατα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί και θα πρέπει να απαντηθεί από την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, εγώ να συμφωνήσω για την οικονομία τη συζήτηση ότι σπεκουλάρει και κάνει μικροπολιτική. Η κοινωνία όμως ζητάει απαντήσεις ένα χρόνο μετά, ένα χρόνο και κάτι. Ζητάει απαντήσεις και λέει ότι δεν τις δίνει η κυβέρνηση. Γιατί το 9 στους 10, για την κυβέρνηση λέει ότι δεν τις δίνει τις απαντήσεις. Όχι ο κύριος Βέτας από το ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό είναι να απευθύνεται στην κυβέρνηση. Αλλά τις απαντήσεις, τις ποινικές, γιατί εγώ για τις ποινικές ευθύνες τις δώσει η δικαιοσύνη, δεν τις δώσει η κυβέρνηση. Αυτή όμως η εισήγηση που μπορεί να κάνει ο πολίτης που δεν ξέρει ακριβώς τις διαδικασίες, αλλά θέλει όμως να ξέρει τι έφταξε και ποιος έφταξε. Αυτό το πράγμα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, όχι η Νέα Δημοκρατία. Μια συντεταγμένη πολιτεία. Αλλιώς, πάμε να στήσουμε και τα λαϊκά δικαστήρια και αρχίσουμε να μοιράζουμε και ποινές μεταξύ μας για να ικανοποιήσουμε ναι, ο ένας το άλλον. Αν δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, αν υπάρχουν μάλλον ευθύνες πολιτικών, όχι πολιτικές ευθύνες, γιατί θα μου πείτε ότι η πολιτική ευθύνη την έχει αναλάβει ήδη ο κ. Καραμαλής, αν υπάρχουν ευθύνες πολιτικών, μόνο η Βουλή μπορεί να το βρει αυτό. Για να σε πρώτο στάδιο, για να στείλει κάποιον πολιτικό να συνεχίσει όλη τη διαδικασία. Άρα η Βουλή είναι σαν να λέει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κανένας πολιτικού προσώπου. Όχι, ακούστε. Η Βουλή είπε κάτι. Καταρχάς είπε ο ίδιος ο πολιτικός και το είπε και ο πρωθυπουργός στην ομιλία του. Ότι οι πολιτικές ευθύνες υπάρχουν. Πολιτική ευθύνη. Εγώ είπα για ευθύνη πολιτικών. Αν υπάρχει πολιτική ευθύνη ποινική πολιτικού, δηλαδή του Υπουργού, να το πούμε έτσι, γιατί τα υπόλοιπα πρόσωπα είναι ούτως ή άλλως μέσα στη διαδικασία. Και αν βρεθεί ευθύνη ποινική, ξαναλέω, και του Υπουργού ή οποιοδήποτε πολιτικού προσώπου, φυσικά θα κατατεθούν αυτές οι προτάσεις και θα πάνε στη Βουλή. Αλλά ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Και εκεί γίνεται όλη η σπέκουλα που είπατε και αυτό είναι ανεπίτρεπτο κατά την άποψή μου. Για την οικονομία της συζήτησης το είπα. Εμείς το λέμε χωρίς για την οικονομία της συζήτησης. Μου λέτε ότι κάνεις ότι το λέμε. Εμείς το λέμε, κατηγορούμε πλέον τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι κάνουν σπέκουλα. Ποια δηλαδή. Είναι, σας ξαναλέω, άλλο πράγμα να κατατυπώνουν ποινική κατηγορία και αν μου τώρα δεν το διάβασα, δεν το άκουσα ότι ο κ. Κασελάκης προσπαθεί να την διατυπώσει. Mm-hmm. Αν και είχε πολλές μέρες, είχε και το πόρισμα ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξεταστική, που ναι, μπορεί να μην είναι ποινική διαδικασία, αλλά θα μπορούσε να διατυπώσει. Γιατί την κατηγορία. Και όταν μιλάμε για το δυστύχημα των Τεμπών, και δεν μιλάμε για την 717, mm-hmm. που ήταν οικονομική φύση στο ζήτημα, αν μιλάμε λοιπόν για το δυστύχημα των Τεμπών, πρέπει να υπάρξει. Αν μπορεί να υπάρξει. Εγώ πιστεύω είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό έχουν αποφύγει και τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως να διατυπώσουν την ποινική κατηγορία της ανθρωποκτονίας, είτε εξαμελίας, είτε ενδεχόμενο δόλου. Από ένα λεπτό ο καθένας σας για να κλείσει. Διότι καταλαβαίνετε τώρα, όταν διατυπώσει μια τέτοια κατηγορία, πρέπει εκεί να τη στοιχειοθετήσει και να την υποστηρίξει. Μιλάμε πάντα για πολιτικές ευθύνες, για ποινικές ευθύνες. Αν τα συνδέσουμε και τα δύο, ορθά κάποιο στο τραπέζι εδώ, ψάχνουμε να δούμε αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Αυτή είναι η ιστορία του ζητήματος. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν πρέπει για παράδειγμα να κατατεθεί, εμείς θα το καταθέσουμε αυτό, ή δεν πρέπει μάλλον να ελεγχθεί για πιθανή λέω, ποινική ευθύνη ο υπουργός, ο οποίος ενδεχομένως να αμέλησε και να καθυστέρησε για παράδειγμα μετά το κάψιμο της τηλεδιοίκησης στη Λάρισα 4 ολόκληρα χρόνια να επανέλθει αυτό το κομμάτι της τηλεδιοίκησης. Δεν πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχει ποινική ευθύνη. Δεν πρέπει, για παράδειγμα, να δούμε αν ο Υπουργός έχει ποινική ευθύνη να ελεγχθεί. Αν ενδεχομένως έχει ποινική ευθύνη για την καθυστέρηση της δημιουργίας ή του ανοίγματος του δευτεροβάθμου στην Καρόλου ελέγχου. Πρέπει να διατυπωθεί η κατηγορία. Άρα λοιπόν. Πρέπει να διατυπωθεί η κατηγορία. Μέχρι τώρα δεν έχει διατυπωθεί. Την έχουμε. Κύριε Παπαναστάση, ένα λεπτό. Στην εξέλιξη όλη τη διαδικασία ήταν φανερό ότι όλα τα κόμματα κατέβαλαν μια λυσαλαία προσπάθεια να αφήσουν στο απειρόβλητο τις τεράστιες ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιορίζοντάς τις μόνο σε θέματα οικονομικά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές και φαίνεται ότι υπάρχει τάση και από την κυβέρνηση, αλλά και από την, επιτρέψτε μου να την χαρακτηρίσω κατ' όνομα αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση είναι αυτή που βγαίνει στον δρόμο και βρίσκεται μαζί με τους εργαζόμενους, να πάμε μέχρι τότε
με αυτό το με το συγκεκριμένο πλαίσιο συζητήσεων τις κοκορομαχίες. Τις είπε ο κύριος Κασελάκης, ονόμασε κοκορομαχίες την προσυπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάθεση της Μομφής. Να πάμε μέχρι τις εκλογές για να κρυφτούν οι τεράστιες ευθύνες και της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αυτό είναι η υγεία, είτε είναι η παιδεία, είτε είναι όλοι οι τομείς οι οποίοι αφορούν τα λαϊκά νοικοκυριά και τους εργαζόμενους. Μας κυνηγάνε από πάνω, αλλά 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα που κυνηγάνε την κυβέρνηση και προσπαθούν να παρέμβουν και να σας ρίξουν, γιατί είναι πολύ σοβαρό τώρα, πέρα από την πολιτική κόντρα, είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία την πλευρά της κυβέρνησης, αν υπάρχουν τέτοια πράγματα, και πρέπει να το ξέρουμε. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Τα οικονομικά συμφέροντα να επεκταθούν και εμείς να έχουμε τη διακυβέρνηση. Είναι άλλο το να επεκταθούν και άλλο να παρέμβουν στο έργο της κυβέρνησης και να τη ρίξουν. Είναι παμφάγα όλα. Οπότε. Ωραία, γιατί δεν τα καταγγέλλετε. Οπότε, προσέξτε να δείτε. Μα είναι έτσι. Η ελεύθερη οικονομία, έτσι. Ο καθένας προσπαθεί να πάρει όπως το χώρο. Αλλά προσέξτε τώρα. Προσέξτε όμως τώρα. Όταν εσύ προσπαθείς να επεκταθείς και να μην έχεις μέτρο και όριο, είναι η υποχρέωση της κυβερνήσεως να βάζει κανόνες. Όταν βάζει κανόνες η κυβέρνηση, γίνεσαι ενοχλητικός και εκεί αρχίζουν οι ιστορίες. Έχετε δει πως κυνηγούσε ο Παπαμιχαήλ την αλήγη που γιουκλάκι στα δέντρα στη θάλασσα κοντά. Έτσι ακριβώς κυνηγάει το οικονομικό συμφέρον της κυβέρνησης. Σε όλες ταινίες κυνηγούνται, κύριε οικονόμου. Σε ποια ταινία δεν έχουν κυνηγηθεί, αγαπημένοι. Σε όλες κυνηγούνται. Ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.